Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήσε τη Ζωή. Ελπίζω να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ήταν κοιλιόλουστο, μπορώ να πω, οπότε εύχομαι να έχετε περάσει καλά. Σήμερα είχαμε πάρα πολλές πρεμιέρες και ο κύριος Κωστόπουλος με την κυρία Παλετσίνου και ο κύριος Σιλιάγκας με την κυρία Σκορδά επίσης κάνανε πρεμιέρα. Λογικά θα τα είδατε κι εσείς, θα τα συζητήσουμε κι εμείς λίγο. Πολύ ωραίους καλεσμένους και οι δύο. Βέβαια υπήρχαν διάφορα, από ό,τι είδα κι εγώ σε διάφορα δημοσιεύματα, εμφανίστηκε ο Λιάγκας και ο Κωστόπουλος με το ίδιο κουστούμι. Και φυσικά και οι δύο κυρίες των πρωινών με λευκά. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Οι στυλίστες πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Και κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι να δούμε τι κάνει τα top θέματα αυτή τη στιγμή στο govastileto.gr. Θα ξεκινήσουμε με την αγαπημένη Ριάννα, που κάνει, εντάξει, είναι απίστευτη. Γενικά προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να μονοπολίσει τα φώτα της δημοσιότητας. Η οποία εμφανίστηκε πριν από 2-3 μέρες σε ζωολογικό κήπο που φορούσε ψηλοτάκουνες βόβες παραλλαγής και φυσικά μπορείτε να δείτε όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr. Δεύτερο θέμα, η σεξι τραγουδίστρια Χριστίνα Κολέτσα άναψε φωτιές με τα ρούχα εσόρουχα με τα οποία εμφανίστηκε στην πρεμιέρα προχθές το βράδυ, με το Λευτέρη Πανταζή και τον Αντρέα Στάμο. Μπείτε να δείτε όλες τους αγαπημένους σας τραγουδιστές και τις φωτογραφίες και όσοι φυσικά τους θύμισαν με την παρουσία τους στην πρεμιέρα τους. Επίσης και αυτό. Τρίτο θέμα, η αγαπημένη Καλομήρα, η οποία σήμερα ήταν καλεσμένη στη Face Κορδά και στο Γιώργο Λιάγκα. Μας συστήνει τους δίδυμους γιους της, τον Δημήτρη και τον Νίκο. Ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Δείτε το κι εσείς, πραγματικά. Είναι μια πάρα πολύ γλυκιά μανούλα. Τέταρτο θέμα, η αγαπημένη Ρούλα Κορομιλά ήταν καλεσμένη σήμερα στον Πέτρο Κωστόπουλο. Μίλησε φυσικά για την καινούργια εκπομπή, για όλα αυτά που θα συμβούν στο Μέγκα πλέον, παρουσία της Ρούλας Κορομιλά. Και τον έφερε λίγο όμως σε δύσκολη θέση, θίγοντας έτσι κάποιο λεπτό ζήτημα όσον αφορά τη σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη. Πέμπτο θέμα, αυτό κι αν μου έκανε εντύπωση, πραγματικά είναι από αυτά που λέμε αν είναι δυνατόν. Ο Πλούταρχος, ο αγαπημένος μας τραγουδιστής, στα δίχτυα του ΣΔΟΕ πιάστηκε, έχοντας ουσιαστικά 2.793.000 ευρώ αφορολόγητα έσοδα από νυχτερινά κέντρα και συναυλίες. Εντάξει, παιδιά, έλεος με αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους και όλοι μας να δίνουμε στο κράτος αυτά που πρέπει. Λοιπόν, και θα κλείσω με τον αγαπημένο superstar του kickboxing Ζαμπίδη, ο οποίος φωτογραφίζεται με την Τόνια, τη γυναίκα που βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό του για όλα τα θέματα. Τι αποκαλύπτει για τη σχέση του μαζί της? Μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα, όπως σας είπα, στο govastileto.gr. Και σήμερα σας έχω το καλύτερο θέμα. Έχουμε εδώ πέρα την αγαπημένη μας ψυχολόγο Βίκη Ισακή, με την οποία θα μιλήσουμε για το θέμα, το μεγάλο ζήτημα, οδηγίες για νέους γονείς. Όλοι εσείς που είσαστε νέοι γονείς ή θα γίνετε νέοι γονείς σε λίγο καιρό και ετοιμάζετε το μωράκι, δείτε το αυτό το θέμα, μην το χάσετε. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα τα δείτε όλα στο Ζήσε τη Ζωή και για σήμερα. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο και είναι εδώ η αγαπημένος ψυχολόγος Βίκη Σακή. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο? Ήταν ανάμεικτο, ήταν πολύ ωραίο. Συμπεριλάμβανε και πολύ κούραση και πολύ χαρά και πολύ έξω. Όπως κατάλαβες, μου λείπει ξεκούραση. Μια χαρά. Αλλά ήταν μια χαρά. Μια χαρά. Καλό ήταν, μπορώ να πω. Πολύ δουλειά, πολύ άγχος, αλλά εντάξει. Το βολεύουμε. Σε σχέση με άλλα ήταν καλύτερο. Η μέρα λοιπόν που θα έχει θέμα για σπα, όλα αυτά τα μαζάζ. Όπως είχαμε φωνάξει, να είμαι πίσω από τις κάμερες, να τα δω κι εγώ. Οπωσδήποτε. Σήμερα με τη Βίκη θα μιλήσουμε για οδηγίες για νέους γονείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι και εσύ θα το έχεις συναντήσει σε ανθρώπους που θα σου λένε, ας πούμε, πόσα λάθη τελικά έχουμε ανακαλύψει ότι έχουν κάνει οι γονείς μας. Δηλαδή, μικρά πραγματάκια που τελικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Κοίτα που δεν υπάρχει αυτή η σχολή, αυτό το πανεπιστήμιο. Ναι, δεν υπάρχει. Και το κακό είναι ότι ενώ σαν ενήλικες εντοπίζουμε πολλά λαθάκια ή λάθη των γονιών μας, τα αναπαράγουμε κι εμείς οι ίδιοι σαν καινούργιοι γονείς. Και αυτό νομίζω πια είναι το στίχημα των καινούριων, των νέων γονιών, γιατί είναι αρκετά ενημερωμένοι, είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι. Διαβάζουν πολλά βιβλία. Το βλέπω από όλους τους γνωστούς μου που περιμένουν παιδάκι. Πάντα τουλάχιστον ένα βιβλίο θα το διαβάσουν σίγουρα κατά τη διάρκεια. Αυτό το 9 μήνο το φοβερό. Της προετοιμασίας. Καλά, οι μητέρες είναι δεδομένο, θεωρώ. Αλλά και οι μπαμπάδες τώρα πλέον είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από ό,τι παλιότερα. Είναι και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Δηλαδή, πια βλέπεις ότι οι μαμάδες και οι μπαμπάδες μοιράζονται τα πράγματα. Τη φροντίδα του παιδιού, την περιποίησή του, τη διαπαιδαγώγησή του. Δεν είναι η μαμά για τα παιδιά και ο μπαμπάς που φέρνει τα λούδια. Ναι. Για να μεγαλώσουν. Καλύτερα έτσι, νομίζω ότι είναι και πιο δίκαιο και πιο καλό και για τα παιδιά. Είναι. Γιατί έχουν και από τους δύο γονείς το πρότυπο. Και το γυναικείο πρότυπο και το ανδρικό πρότυπο, νομίζω πιο αναπτυγμένες, δεν είναι. Είναι πολύ καλό αυτό, αλλά πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, τα παιδιά επειδή χρειάζονται σταθερό σημείο αναφοράς και ασφάλεια, αυτά είναι τα δύο βασικά συστατικά. Όταν έχουν δύο γονείς να το μοιράζονται αυτό και να το νιώθουν από δύο πλευρές, είναι πολύ καλύτερο να το νιώθουν από μία. Σωστά, σίγουρα. Ποια είναι τα βασικότερα λάθη που κάνουν οι νέοι γονείς? Από πού να ξεκινήσω τώρα? Ποιος να πρώτο στεναχωρήσω, δεν ξέρω. Από την υπερπροστασία, από την υπερφροντίδα. Και βέβαια το νούμερο ένα λάθος είναι όταν πάβει να υπάρχει προσωπική ζωή των γονιών και ζουν μέσα από τα μωρά τους. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για εκείνους και ό,τι χειρότερο για τα μωρά τους. Μπορεί να μην μπορούν να το καταλάβουν, γιατί
9,5 στις 10 φορές οι προθέσεις είναι πάλι καλές. Πάντα, ναι, το καταλαβαίνω. Όταν όμως κανείς συγχωνευτεί και ζήσει πάρα πολύ μέσα από την καθημερινότητα του μωρού του, πνίγει το ίδιο, δεν το αφήνει να αναπτυχθεί και πνίγεται και ο ίδιος τελικά. Σωστά. Και νομίζω ότι οι μητέρες συνήθως το περνάνε αυτό, γιατί περνάνε και ένα χρονικό διάστημα εκτός δουλειάς, εκτός κοινωνικοποίησης, μέσα στις εισαγωγικά, στο πούμε έτσι. Οπότε θα πρέπει να. Πρέπει να πούμε ότι συνήθως οι μητέρες, τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια, είναι λίγο κλεισμένες μέσα στο σπίτι. Και είναι κλεισμένες μέσα στο σπίτι, αν και αυτό τώρα πια πάλι μοιράζεται στα ζευγάρια, δηλαδή μοιράζουν τους χρόνους τους. Περισσότερο έχει να κάνει με την ανάγκη τη συναισθηματική που νιώθουν και οι ίδιοι, αυτό που θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους και αυτό που θέλουν να πάρουν από τα παιδιά τους, παρά τόσο με τον πρακτικό καταμερισμό του χρόνου. Σωστά. Πριν σε πάω σε γιαδες και παππούδες που έχουμε να πούμε πολλά πράγματα εκεί, θέλω να μου πεις, για παράδειγμα συζητούσα πριν από λίγες μέρες, όταν ένα παιδί κάνει κάτι άσχημο, κάτι που είναι λάθος για εμάς, πώς πρέπει να το αντιμετωπίζει ένας γονιός? Γιατί συνήθως είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί, μην το κάνεις αυτό, μην το... Ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα στα παιδιά. Και στους γονείς επίσης. Έχω την αίσθηση ότι είναι καλό να δώσουμε μερικά tips στους καινούριους γονείς, είτε έχουν μόλις αποκτήσει μωρό, είτε το παιδάκι τους είναι ακόμα 2-3-4 χρονών μωρό, το θεωρούμε, είτε πρόκειται να αποκτήσουν. Μάλιστα. Ο βασικότερος ρόλος που έχουμε σαν γονείς είναι να φέρουμε αυτούς τους καινούριους ανθρώπους στον πλανήτη και να καταφέρουμε κάποια στιγμή να τους κάνουμε ανεξάρτητους και αυτόνομους. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι όσο περισσότερο αυτό το έχουν αρκετά μέσα στο κεφάλι τους οι γονείς, και θα μπορέσουν να αποφύγουν λάθη των προηγούμενων γενιών, που πια είναι παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και θα μπορέσουν να βρουν τα όρια τους και το μέτρο. Ακόμα και σε αυτό που λες εσύ, πώς θα πούνε μη ή όχι, πώς θα βάλουν όρια και κανόνες. Αν καταλάβουν ότι ο ρόλος τους είναι σαν ενός πολύ καλού προπονητή, που πρέπει να κατεβάσει έναν αθλητή στην Ολυμπιάδα και να πάρει το χρυσό. Του αφήνει και ελευθερίες, του δείχνει το δρόμο, αλλά του αφήνει και ελευθερίες. Άρα λοιπόν ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά τι δεν πρέπει να κάνουν είναι να τους αφήνουμε και λίγο το περιθώριο να το δοκιμάζουν. Με ασφάλεια πάντα. Με ασφάλεια βέβαια. Το να έχουν την επιλογή να μπορούν να κάνουν και κάποιες φορές αυτό που θέλουν, αλλά με ασφάλεια, αυτό που λες και εσύ. Αφού έχει προηγηθεί, και βέβαια όλο αυτό πάει με στάδια, έτσι, γιατί τώρα σε ένα παιδάκι 5, 6, 7 μηνών δεν μπορείς να του αφήσεις την επιλογή σε όλα τα πράγματα. Μπουσουλάει, βάζει τα χεράκια του στις μπρίζες, δεν του αφήνεις την επιλογή, βάζεις καλυματάκια στις μπρίζες. Αλλά είναι σημαντικό, ακόμα και όταν το μωράκι μας το φέρουμε μόλις από το μαιευτήριο, να του μιλάνε πάρα πολύ και η μαμά του και ο μπαμπάς του. Νομίζω ότι πέρα από ψυχολογικούς λόγους, το βοηθάει και να μιλήσει το παιδί. Το βοηθάει και να μιλήσει και όσο και αν φαίνεται περίεργο, πάρα πολλά πράγματα αποτυπώνονται στο υποσυνείδητό μας. Και όσο περισσότερο μιλάμε και εξηγούμε πράγματα στα μωράκια, τόσο πιο καλά θα τα δούμε να είναι πιο καλύτερα δίχρονα, καλύτερα τρίχρονα παιδάκια, πιο καλά στον παιδικό σταθμό. Άρα το νούμερο ένα σαν τύπ που μας δίνεις είναι ουσιαστικά να μπορούμε να αφήσουμε την ελευθερία στο παιδί να αυτονομηθεί. Είναι το σημαντικότερο στοίχημα που έχει να κερδίσει ένας καλός γονιός. Ναι. Ένας λειτουργικός γονιός. Καλοί θέλουν να είναι όλοι. Ναι, σίγουρα. Ακόμα και οι υπερπροστατευτικοί, ακόμα και αυτοί που φτάνουν στα άκρα και γίνονται αρκετά έντονοι, η πρόθεσή τους καλή είναι. Καλός γονιός θέλει να είναι ο καθένας και να έχει ένα καλό παιδάκι. Αλλά όσο περισσότερο το βλέπουμε σαν αυτόνομη προσωπικότητα, τόσο πιο καλά θα είναι και για τις δύο πλευρές τα πράγματα. Θέλω να μου πεις καταρχήν, έχω να σας ρωτήσω εκατομμύρια πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω, συνήθως τα παιδάκια τα οποία είναι πρωτότοκα και έρχεται το δεύτερο παιδάκι, εκεί επίσης κάποια παιδάκια αντιμετωπίζουν από όλο αυτό το πράγμα με πιο νευρικότητα, με μια απέχθεια πολλές φορές για το δεύτερο παιδάκι. Ναι, γιατί είναι υπερπροστασία άλλες φορές επίσης, γιατί έχω δει και αυτή την περίπτωση, το να λέει το παιδί μου. Ναι. Αυτό το μπορεί να συμβαίνει μας περισσότερο αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας ανάμεσα στα αδερφάκια, όπου το πρώτο βλέπει το δεύτερο αυτό, λίγο σαν δικό του παιδάκι, σαν την ζωντανή του κουκλίτσα. Ναι. Πάλι ο δρόμος είναι ο ίδιος, πάλι πολλή συζήτηση και πολλή εξήγηση στα παιδιά. Όμως για να συμβούν όλα αυτά και να μπορούν να είναι και αποτελεσματικά, θα πρέπει οι ίδιοι γονείς να έχουν κάνει μια δουλίτσα με τον εαυτό τους. Δεν εννοώ να κάνουν κάτι βαρύγδουπο, αλλά πάνω απ' όλα να τα συζητήσουν λιγάκι με τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους και να τα έχουν λίγο τακτοποιημένα. Όσο πιο τακτοποιημένα τα έχουν εκείνοι, τόσο λιγότερες σύγχυσεις θα φέρουν στα παιδιά τους. Όταν λοιπόν πρόκειται να έρθει ένα καινούριο μωρό στην οικογένεια, χρειάζεται προετοιμασία και των ίδιων, γιατί θα έχουν δύο παιδιά ή τρία παιδιά ή
όσο παιδιά. Όσο του δώσει ο Θεός. Όσο του δώσει ο Θεός. Όσο του επιτρέπει τηλεόραση τώρα που δεν υπάρχει και τίποτα να δουν. Και όλα αυτά. Το δουν του και τα λοιπά. Σωστά. Αν και νομίζω ότι τώρα έχουμε αύξηση στις γεννήσεις και αυτό είναι ένα παρήγορο. Πολύ καλά. Μακάρι έτσι να γίνονται παιδάκια και να είναι και ευτυχισμένα και δεν το συζητώ. Θέλει προετοιμασία λοιπόν. Το σημαντικό είναι, πάμε πάλι στο σταθερό σημείο αναφοράς και στην ασφάλεια. Το πρωτότοκο παιδί να νιώσει ότι δεν θα χάσει τίποτα από την ασφάλειά του και τη σιγουριά του. Ναι. Δεν θα χάσει την αγάπη της μαμάς και του μπαμπά. Αυτό νομίζω ότι είναι και ο μεγαλύτερος φόβος. Ναι. Ναι. Το να μην περάσει δεύτερη μοίρα. Θέλει να είναι. Και εδώ και έχει συνηθίσει κιόλας, έτσι δεν είναι. Ναι, και εδώ τα λέμε στα δίκια του. Ναι. Συνήθως το πρώτο μωρό μιας οικογένειας απολαμβάνει όλη την προσοχή και της μαμάς και του μπαμπά και των παππούδων και των γιαγιάδων και των θείων και των φίλων και όλων. Μετά πια. Είναι λίγο πιο γνώριμη η κατάσταση. Και έχει έρθει ένα καινούργιο μωρό που είναι λιπούτιο και γλυκούλι. Ναι. Θέλουν όλοι να το γνωρίσουν. Είναι και αυτό. Θέλω να μου πεις, στην περίπτωση που το αδερφάκι, το πρωτότοκο, είναι πιο έτσι νευρικό με το δεύτερο παιδάκι. Θα το τσιμπάει, το πειράζει, γιατί έχουν συμβεί πολλά τέτοια. Τι μπορούν να κάνει έτσι, τι μπορούν να κάνουν οι γονείς? Να τα φέρουν περισσότερο σε επαφή. Mm-hmm. Αν ένα παιδάκι, το πρωτότοκο παιδάκι, είναι ζωηρούλι και πειραχτήρι mm-hmm. και που μπορεί να φοβούν οι γονείς ότι μπορεί να κάνει και κάποια ζημιά, μια σωματική βλάβη στο νεογέννητο, και δίκιο έχουν. Ο τρόπος δεν είναι να το απομακρύνουν ή να το φορτώσουν με μην το πλησιάζεις, μην το παίρνεις αγκαλιά. Μην το πλησιάζεις, μην το χαλάσεις. Συμβαίνουν και αυτά. Βέβαια, ναι. Ο τρόπος είναι η αντίθετη οδός, να τα φέρουν όσο γίνεται πιο πολύ σε επαφή. Να ζητήσουν βοήθεια από το πρώτο τους παιδάκι, όσο μικρούλι κι αν είναι. Έστω και να είναι υποτυπώδης βοήθεια, δηλαδή κάνουν μπάνιο το νεογέννητο. Φέρε μου το σφουγγαράκι από το καλαθάκι του μωρού. Ναι. Πιάσε το τάλκ για να του βάλω. Στην περίπτωση που αντιδράει εκεί το παιδί και σου λέει όχι, εγώ δεν θα κάνω τίποτα ή κάτι τέτοιο. Πάλι θέλει ηρεμία. Αυτό είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα των γονιών. Που θα πρέπει να μένουν ψύχρεμοι και ήρεμοι, ακόμα και αν γύρω του συμβαίνει σεισμό σε νέα Ρίχτερ. Αν το παιδάκι αρνείται. Ναι, πολύ σημαντική. Εγώ το καταλαβαίνω τώρα και μάλιστα. Μιλούσα με μία κοινωνιολόγο και μου έλεγε ότι με την κόρη της, για παράδειγμα, της είχε κάνει κάτι και είχε εκνευριστεί πάρα πολύ μικρή και της λέγε θέλει να πεθάνεις, δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Και εκείνη προσπαθούσε ψύχρεμα να της εξηγήσει ότι αφού μου το λες αυτό, σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ εκνευρισμένη. Δεν της έλεγε ότι μην το κάνεις αυτό, είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή σου να λες τέτοιο πράγμα για τη μαμά σου, ποτέ την αγαπάς ποτέ. Που είναι. Νομίζω το 90% των ανθρώπων θα απαντούσαν κάτι τέτοιο. Αυτά είναι συναισθηματικές εκρηξούλες, οι οποίες δεν φέρνουν ποτέ τη λύση. Ακριβώς. Αντίθετα, τα δημιουργούν μεγαλύτερη. Και εκείνη της έλεγε ότι είσαι πάρα πολύ εκνευρισμένη τώρα. Που σου... και γι' αυτό μου μιλάς έτσι. Και της έλεγε ναι, είμαστε και δύο πολύ εκνευρισμένες. Και όλο αυτό τους έφερε και γέλιο ουσιαστικά στο τέλος. Οπότε πέρασε πολύ ανέμακτα. Και θέλω να πω ότι συνήθως αυτό το μη που κάνουν οι μαμάδες πολλές φορές σε κάνει να φοβάσει, να δεν φοβίζει και τα παιδιά. Φοβίζει τα παιδιά και το να δημιουργηθεί μια απόσταση ανάμεσα στο γονιό και στο παιδί δεν είναι καθόλου δύσκολο πράγμα. Και μιλάω για συναισθηματική απόσταση. Ναι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Χτίζεται από πολλά τέτοια μικρά πραγματάκια. Γιατί είναι και η εξουσία ουσιαστικά βέβαια, που έχει ο γονιός. Βέβαια. Είναι το λατρεμένο μισητό πρόσωπο ταυτόχρονα. Ναι. Και είναι πολύ λογικό να είναι και στους δύο ρόλους. Αυτό που για να συμπληρώσουμε το, για να ολοκληρώσουμε το παράδειγμα, αν το παιδάκι αρνείται. Ναι. Γιατί είναι μια αντιδρασιακότητα, είναι μια αντιδρασιακή συμπεριφορά αυτή. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δεν είναι ότι βαριέται, δεν είναι τεμπέλικο. Όχι. Να τραβήξει την προσοχή θέλει. Αυτό λοιπόν που μπορούν να κάνουν οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες, όποιος είναι σε εκείνη τη στιγμή στο τιμόνι, είναι να του δώσουν πάλι την επιλογή. Να του πούνε εντάξει, okay, αν δεν θέλεις να με βοηθήσεις, το καταλαβαίνω. Θα μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η βοήθειά σου, γιατί το κάνεις πάρα πολύ ωραία. Μεταφέρεις το σφουγγαράκι καταπληκτικά με τρόπο που εγώ δεν μπορώ. Θέλει λίγο να χτίσιμο όλο αυτό, αλλά να το αφήνουν και πάλι την επιλογή. Ναι. Και είναι βέβαιο ότι το παιδάκι από μόνο του θα πάει να συμμετέχει στην οικογενειακή δραστηριότητα. Αν ένα παιδάκι είναι πάρα πολύ νευρικό, αντιδραστικό σε οτιδήποτε, δεν θέλει να κάνει κάτι με τους γονείς του, δεν θέλει να διαβάσει, δεν θέλει να φάει. Υπάρχουν πάντα λόγοι. Ναι. Για πες, υπάρχουν πάντα λόγοι, δηλαδή δεν είναι μία αυτόνομη κουκλίτσα που ξαφνικά απορριθμίστηκε το κουμπί της και βγάζει μια συμπεριφορά. Το παιδί αποτυπώνει και δέχεται όλα τα ερεθίσματα και όλα τα όλα συμβαίνουν γύρω του και στο σπίτι του και στον παιδικό σταθμό και με κάποιο τρόπο βγάζει την αντίδρασή του. Αν λοιπόν έχουμε ένα πολύ νευρικό παιδάκι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι. Δηλαδή, δούμε σε έναν παιδότοπο ένα πολύ νευρικό παιδάκι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα έχει κακούς γονείς.
Καμία σχέση. Σε καμία περίπτωση. Ναι, μπορεί και να του φταίει κάτι πολύ συγκεκριμένο και να αντιδράει έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ απλό. Το πίσω κείμενο από όλες αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών, είτε είναι νευρικότητα, είτε είναι επιθετικότητα, είτε είναι έντονο κλάμα, είτε είναι πολύ σιωπή. Ό,τι είναι στο πολύ, ναι, και ένας γονιός ξέρει και καταλαβαίνει, γιατί το βλέπει κιόλας, ζει το παιδί, ναι, του μέρα τη μέρα και ώρα την ώρα. Αντιλαμβάνεται πότε λοιπόν μια συμπεριφορά δεν είναι γνώριμη του παιδιού του και πότε γίνεται στο πολύ. Ναι. Όποια συμπεριφορά λοιπόν φτάνει να είναι πολύ, θέλει να δείξει ότι το παιδί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη ενασχόληση. Και όταν λέμε ενασχόληση, δεν σημαίνει απαραίτητα πάντα ότι πρέπει να βγαίνουμε τις χιλιάδες βόλτες, να κάνουμε τις χιλιάδες δραστηριότητες. Μπορεί να χρειάζεται απλά και να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, κάνοντας ο καθένας τη δική του δραστηριότητα, ο, ναι, γονιός και το παιδί. Μπορεί ο μπαμπάς να δουλεύει στο γραφείο του, για παράδειγμα, στο σπίτι, στο γραφείο, ναι, του, και το παιδάκι δίπλα να διαβάζει. Να ζωγραφίζει, μια, ναι, κατασκευή. Κάτι θέλει να πει το παιδί, ζητάει την προσοχή με αυτούς τους τρόπους. Σίγουρα λοιπόν ο καλύτερος μεταφραστής είναι ο ίδιος του ο γονιός, mm-hmm, που ξέρει τι ακριβώς του έχει συμβεί και τι μπορεί ενδεχομένως να το έχει ενοχλήσει. Σωστά. Και ας περάσουμε στο μεγάλο κεφάλαιο που είναι ο παππούς και η γιαγιά. Έχω να σου πω ότι οι περισσότερες φίλες μου που έχουν γίνει μαμάδες μπαίνουν στη διαδικασία να πούν ότι στις μητέρες τους συνήθως, γιατί είναι και η μαμά που θα κρατήσει και το παιδί, αυτά, είτε το Σαββατοκύριακο, είτε καθημερινές, είτε οτιδήποτε, ότι θέλω να κάνεις ό,τι θέλω, ό,τι σου πω εγώ. Mm-hmm. Ότι δεν θέλω να λειτουργείς αυτόνομα, δεν θέλω να του δίνεις ένα φαγητό ή να του δίνεις συνέχεια γλυκά ή οτιδήποτε. Αλλά αν ο παππούς και η γιαγιά κάνει το δικό του, πόσο εύκολο είναι να οι γονείς να βάλουν το δικό τους φρένο σε αυτό το πράγμα? Αυτό πάει ένα βηματάκι πίσω στη σχέση που έχουν οι καινούργοι γονείς με τους δικούς τους γονείς, mm-hmm, με τους παππούδες στην προκειμένη, mm-hmm, περίπτωση. Όσο πιο πετακτοποιημένο είναι, τόσο το καλύτερο. Mm-hmm. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι όλα τα πράγματα έξω ροζ, ούτε όλα είναι στις ιδανικές συνθήκες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για την καλή εκδοχή και για την λιγότερο καλή εκδοχή. Σωστά. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σίγουρα ένα νέο ζευγάρι χρειάζεται βοήθεια. Mm-hmm. Ακόμα και αν έχουν την δυνατότητα και την πολυτέλεια ο ένας από τους δύο να μην εργάζεται και αυτό να μην φέρνει πρόβλημα οικονομικό στην οικογένεια, mm-hmm, πάλι χρειάζονται κάποιο προσωπικό χωροχρόνο το ζευγάρι. Άρα, δύο άνθρωποι εμπιστοσύνης, που μπορεί να είναι ο παππούς και η γιαγιά, σίγουρα μπορεί να αποτελέσουν πολύτιμη βοήθεια και για το μεγάλωμα του παιδιού και για την αρμονία του ζευγαριού. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να είναι κατανοητό και από τις δύο πλευρές ότι είναι βοηθητικός ο ρόλος. Σπουδαίος και πολύτιμος, αλλά βοηθητικός. Mm-hmm. Πάρα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες το νιώθουν λίγο σαν τη δεύτερη νιώτη, σαν να ξαναγίνονται, ναι, εκείνοι γονείς. Ναι. Είναι αυτό που λένε και στο παιδί μου το παιδί. Δεν θα κάνω τα λάθη που έκανα στο παιδί μου επίσης. Ναι. Είναι αυτό, του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να μην κάνουν τα ίδια λάθη, κάνουν άλλα λάθη. Όμως, ναι. Έτσι είναι η φυσική το σειρά. Το κανάκεμα το υπερβολικό καταρχήν. Ναι. Το ότι θα σου κάνω όλα τα χατήρια. Νομίζω ότι φεύγουν ξαφνικά από το σπίτι τα παιδιά και σου λένε «Α, τώρα ήρθε η ώρα». Η ελευθερία. Ναι, είναι η απόλυτη ελευθερία. Αυτό, ναι, δεν είναι απαραίτητα και πάντα κακό. Όχι, αρκεί να γίνεται σε λίγες και μικρές δόσεις. Mm-hmm. Αν έχουμε όμως έναν παππού και μια γιαγιά που κρατάει το μωρό ή το μικρό παιδάκι κάθε μέρα, αυτό δεν είναι λοιπόν μια διαφορετική συνθήκη, χτίζεται η κανονική συνθήκη. Mm-hmm. Αν λοιπόν το παιδάκι συνηθίσει 7 μέρες τη βδομάδα ή 5 μέρες τη βδομάδα που είναι με τον παππού και τη γιαγιά, να του γίνονται όλα τα χατήρια, να κάνει ό,τι ζαβολίτσα θέλει και να μην και τρέχει τίποτα ακριβώς. Αυτό γίνεται η κανονική του ζωή. Ή αυτό είναι ο κανόνας. Και το ίδιο απαιτεί και στις υπόλοιπες μέρες που είναι με τον μπαμπά και τη μαμά. Στις υπόλοιπες ώρες. Σωστά, γιατί αν, ναι, μιλάμε για ένα καθεστώς που οι παππούδες κρατάνε το παιδί όσο οι γονείς δουλεύουν, mm, άρα μιλάμε ότι τις περισσότερες ώρες της μέρας το παιδί τη περνάει με τον παππού και τη γιαγιά. Ναι, τώρα γιατί υπολόγισε και τον βραδινό ύπνο, πόσες ώρες μπορεί να μένουν στον μπαμπά και στη μαμά. Δεν είναι καλό να φτιαχτούν δύο μέτωπα. Οι καλοί, δηλαδή ο παππούς και η γιαγιά που γίνονται όλα τα χατήρια, και οι κακοί, οι γονείς που ξαφνικά μέσα σε τρεις ώρες ενός απογεύματος πάνε να βάλουν όλους τους κανόνες. Ναι. Χρειάζεται λοιπόν συνεννόηση και κατανόηση πολύ και από τους παππούδες και τις γιαγιάδες και από τους γονείς. Ας τα κακομάθουν και λίγο, αρκεί να είναι λίγο. Ναι. Αρκεί να είναι αυτό το μία φορά τη βδομάδα. Θα κάνουμε αυτή τη βόλτα, θα πάμε εκεί ή θα πάρουμε κάτι. Ό,τι θέλεις, θα φάσω, ναι, ό,τι θέλεις. Ναι, θα σου πάρω ένα παιχνίδι, δώρο, κάτι. Να μην είναι κάθε μέρα. Να μην είναι κάθε μέρα. Καλά, αυτό είναι δεδομένο και ισχύει για όλα τα παιδάκια, είτε είναι με τους παππούδες και τη γιαγιά, είτε με τον παπά και τη μαμά, ούτως ή άλλως. Ναι, και αυτό που πολύ σωστά είπες, ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται με τους όρους και τους κανόνες των γονιών, ναι, γιατί αυτοί είναι οι γονείς. Χρειάζεται, όσο καλά και να το οριοθετήσουν, mm, χρειάζεται μεγάλη κατανόηση και από την προηγούμενη γενιά.
θα πρέπει να αφήσουν λίγο, να κάνουν ένα βηματάκι πίσω και να αφήσουν τα πρωτεία σε αυτούς που πραγματικά αντιστοιχούν, που είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν είναι ήττα, δεν είναι συμβιβασμό το να ακολουθήσουν τους κανόνες, ακόμα και αν διαφωνούν. Ναι, σωστά. Θέλω να σου ρωτήσω ένα εκατομμύριο πράγματα. Με κάνατε 3 ώρες εκπομπή τώρα για αυτό το θέμα. Θέλω να μου πεις, για ένα παιδάκι, είναι καλύτερο να μεγαλώσει, για παράδειγμα, μέχρι ποια ηλικία με τη μαμά και μετά να πάει, πούμε, για παράδειγμα, στο ρεφρέφικο, στον παιδικό σταθμό. Ή είναι καλύτερα να κάτσεις, πούμε, μέχρι 5 χρονών με τη μαμά στο σπίτι, μέχρι να πάει στο δημοτικό. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι απασχολεί τους νέους γονείς. Και το πόσο. Νομίζω ότι βέβαια από την άλλη, από τη μία κοινωνικοποιείται, από την άλλη σου λέει θα κολλήσει 1 εκατομμύριο γρήπη, αρρώστουλες, όλα αυτά ψήρες, διάφορα πράγματα που υπάρχει τόσο κίνδυνος και ταλαιπωρούν τους γονείς στο σπίτι πολλές φορές. Mm-hmm. Ψυχολογικά όμως, στην ψυχή τους μέσα τι κάνει καλύτερο. Χρειάζεται ένα συνδυασμό. Mm-hmm. Ο συνδυασμό είναι το καλύτερο πράγμα. Ακόμη και αν μιλάμε για παιδιά που δεν είναι μοναχοπαίδια και υπάρχει παρέα στο σπίτι, ισχύει το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται κοινωνικοποίηση. Το πάρα πολύ ωραίο σενάριο είναι να μπορεί ένα ζευγάρι να έχει το μωρό στο σπίτι μέχρι τα 2 του χρόνια, 2,5 και εκεί γύρω στα 2,5 να ξεκινήσει παιδικό σταθμό. Αυτό είναι ο ιδανικός συνδυασμός. Ακόμα και αν υπάρχουν, το τονίζω και πάλι, ακόμα και αν υπάρχει δυνατότητα το ζευγάρι να μπορεί να στηρίξει χρονικά, αποκλειστικά την ανατροφή του παιδιού, ή αν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες. Πάλι είναι καλό να υπάρχει παιδικό σταθμό εμβόλυμα. Γιατί κάνει παρέα και με παιδάκια της ίδιας ηλικίας. Κάνει παρέα με παιδάκια της ίδιας ηλικίας, γιατί θα πάρει ερεθίσματα που δεν μπορεί να τα πάρει μέσα στο σπίτι του και από τους δικούς του ανθρώπους, όσο και αν έχουν τη διάθεση. Που και πάλι με τον παππού και τη γιαγιά, ούτως ή άλλως θα περνάει χρόνο. Τι θέλω να πω. Φυσικά. Αν είναι κοντά οι άνθρωποι και τέτοια, σίγουρα με ένα απόγευμα, το Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει επαφή. Φυσικά, άλλωστε. Οπότε γιατί να μην ζήσει και το άλλο, νομίζω. Φυσικά, και άλλωστε επειδή δεν ζούμε στη Σουηδία. Ναι. Και να είμαστε, να είμαστε προσγειωμένοι στην δική μας πραγματικότητα. Είναι πολύ λίγες οι ώρες των παιδικών σταθμών συνήθως. Υπάρχει δυνατότητα για ένα πιο διευρυμένο ωράριο, αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό. Άρα πάλι ο παππούς και η γιαγιά είναι πολύτιμη βοηθή. Ναι, δεν τους παίρνει κανείς τίποτε. Ίσα-ίσα, όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνει το παιδάκι και όσο περισσότερο κοινωνικοποιείται, τόσο πιο πολύ μπορεί να επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει και με τους δικούς του, με τους γονείς του, με τους παππούδες του, με τα αδέλφια του. Ναι, να έχει πράγματα να συζητήσει, να έρχεται να σου λέει πράγματα από το σχολείο. Νομίζω ότι γενικά εγώ βλέπω παιδάκια και νομίζω ότι εκείνα που μεγαλώνουν στο σπίτι έχουν αυτή μια μοναξιά. Δηλαδή, νομίζω ότι βλέπουν όλη μέρα τηλεόραση πια. Ναι, γιατί και το μένω στο σπίτι δεν είναι μένω στο σπίτι που έχει μια αυλή, που βγαίνει και το παιδάκι απέναντι στη δική του αυλή και μπορεί να συναντηθούν και να γίνεται κοινωνικοποίηση σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο γειτονιά. Είναι γειτονιά πια έτσι. Οπότε και εγώ βλέπω ότι κοινωνικοποιούνται πολύ εκεί και έχουν και άλλα ερεθίσματα. Και ακόμα και οι γονείς από αυτά που γίνονται στο βρεφονιμπιακό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο ή οτιδήποτε, παίρνουν ιδέες για να κάνουν και ωραία πράγματα και στο σπίτι μαζί με το παιδί. Φυσικά. Και νομίζω ότι ευχαριστημένος γονιός είναι αυτός που βλέπει το παιδί του ευχαριστημένο. Αυτό. Ακόμα και αυτό το κομμάτι με τις ιωσούλες και τα λοιπά, κάθε εμπόδιο για καλό. Και κάπως νομίζω ότι είναι και σημαντικό να περάσει την ίωση μικρό και να αποκτήσει αντισώματα και να κάνει όλο αυτό. Είναι λίγο ταλαιπωρία, αλλά σίγουρα θα κάνει καλό. Και για τα ζευγάρια που δεν έχουν καθόλου βοήθεια και είναι αναγκασμένοι να εμπιστευτούν το παιδάκι τους από πολύ νωρίς σε έναν παιδικό σταθμό, δεν χρειάζεται να είναι φορτωμένοι με τύψεις και με ενοχές. Μπορεί να μην είναι ο ιδανικός συνδυασμός, αλλά όταν χρειάζεται. Έχει βοήθεια, και λίγα καλά όμως. Έχει και κάποια καλά. Έχει τα καλά του ότι κάποιος φροντίζει με υπευθυνότητα το παιδάκι τους μέχρι εκείνοι να το αναλάβουν. Είναι, το λέω και πάλι και το λέω πολύ συχνά σε καινούριους γονείς ή σε λίγο παλιότερους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε ό,τι πιο κοντά στον ιδανικό συνδυασμό, αλλά αν δεν μπορεί να συμβεί πάντα, δεν χρειάζεται να φορτώνονται με τύψεις και ενοχές. Και εδώ θέλω να το αναφέρουμε έστω και για λίγο, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του και πολύ μεγάλο. Κάνω την εβδομάδα, για πες. Μου δίνεις ιδέα, για πες. Ότι υπάρχουν και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες που εξαντλούνται, που κουράζονται, που θυμώνουν, που περνάνε μια κρίση, ότι πού πάει η δική μου η ζωή. Ή μπορεί να του συμβαίνει και κάτι σε επαγγελματικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, που να είναι και δύσκολα τα πράγματα να το αντέξουν. Δηλαδή, συμβαίνουν αυτά. Και το να αποκτήσει κανείς παιδί είναι δύσκολη υπόθεση. Είναι σπουδαίο, είναι μεγάλο, είναι μεγάλη χαρά και ευτυχία και κανείς δεν έχει να πει για το αυτονόητο. Αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη, είναι μεγάλη κούραση, είναι μεγάλη επιβάρυνση και η μεγαλύτερη δέσμευση. Και είναι λογικό να περνάνε και εκείνες τις φάσεις τους. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κουραστούν,
αν κάποια στιγμή εκνευριστούν, δεν θα ήθελα να είναι φορτωμένοι πάρα πολύ με τύψεις και ενοχές ότι ξαφνικά γίνανε χειρότεροι γονείς στον κόσμο. Εκεί καλό είναι, τώρα αν το θες το λέμε και ένα ολόκληρο θέμα κάποια στιγμή, αλλά πολύ γρήγορα να πούμε ένα τύπο ότι όσο πιο ειλικρινής είναι, είναι το ζευγάρι μεταξύ του και όσο πιο πολύ στηρίζει ο ένας τον άλλο, δηλαδή αν κάποια στιγμή είναι ένα βήμα πριν το να καταρρεύσει ο ένας, ας αναλάβει λίγο περισσότερη δράση ο άλλος. Θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι πάνω και από όλα. Ειλικρίνεια, δηλαδή αυτές οι εικόνες, το μικρό σπίτι στο λιβάδι που είναι πάντα με το χαμόγελο και δεν κουράζονται ποτέ και δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογική. Δεν είναι. Θα κλείσω. Ρωτώντας σου κάτι ακόμα, αν και πιστεύω θα το συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα έτσι αναλυτικά. Μέχρι ποια ηλικία, μάλλον γεννιόμαστε με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και μέχρι ποια ηλικία διαμορφώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό ουσιαστικά του εγώ μας. Γεννιόμαστε με μία δομή χαρακτήρα. Δεν είμαστε... Είμαστε λευκοί πίνακες όσον αφορά τα εξωτερικά ερεθίσματα. Αλλά ο καθένας μας έρχεται σε αυτόν τον πλανήτη με μια δομή χαρακτήρα. Από εκεί και μετά, πώς το περιβάλλον θα αξιοποιήσει αυτή τη δομή, έχει τη μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα χρόνια της ζωής μας. Αλλά μέχρι τα 5 είναι μια πολύ κρίσιμη πενταετία. Και γι' αυτό λέω και είπαμε και νωρίτερα στην κουβέντα ότι ακόμα και όταν είναι πολύ μωρό το παιδί, καλό είναι να του μιλάμε και να του λέμε πράγματα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνει ακόμα, αλλά αποτυπώνονται όλα. Άρα η πρώτη πενταετία της ζωής ενός ανθρώπου είναι η σημαντικότερη. Δεν σημαίνει ότι από τα 5 μέχρι τα 10 πάβουμε να προσπαθούμε. Δεν σημαίνει ότι η εφηβεία δεν έχει τη δική της σημασία και ανάπτυξη και σπουδαιότητα. Αυτό αλλά θα κάνουμε για την εφηβεία. Το βρήκαμε. Αλλά τα 5 πρώτα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και είναι πολύ σημαντικά και για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Σε αυτή την πενταετία θα διαμορφώσουν και αυτοί το τι γονείς θα είναι. Θέλω να σε ρωτήσω, εικόνες ένα παιδί μπορεί να αποτυπώσει στο μυαλό του, πώς να το πω, αν δει κάτι άσχημο, παράδειγμα, στα 3-4 χρονών, και εμείς νομίζουμε ότι το παιδί δεν το έχει καταλάβει, γιατί είναι ξενήλικη. Όλα τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει όλα. Όλα τα καταλαβαίνουν, ακόμα και όταν είναι στην κούνια. 2,5-3 ετών μπορεί να μην έχει συνειδητή μνήμη, δηλαδή όταν το παιδάκι πάει 7, 8, 10 χρονών, 25 χρονών, και το ρωτήσουμε πράγματα, μπορεί να μην θυμάται να μας τα περιγράψει στην ηλικία των ό,τι έγινε στα 2,5 ή στα 3, αλλά έχουν όλα αποτυπωθεί. Και αυτό που μας πάει περισσότερο είναι η αίσθηση που έχουμε για τα πράγματα. Μπορεί να μην φέρνουμε στο μυαλό μας βιωματικές εικόνες, αλλά η αίσθηση υπάρχει και αυτή μας καθοδηγεί. Μάλιστα. Όλα τα καταλαβαίνουν. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η Ολυμπία Χριστοδουλή περιμένει να βγει να σας πει όλες τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας. Σε 2 λεπτάκια και πάλι μαζί σας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε το Ζήστε Ζωή εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Θέλω να σας πω ότι να μπείτε στο Facebook, να βρείτε τη σελίδα μας Ζήστε τη Ζωή, να κάνετε like, να δείτε όλα τα βίντεο τα οποία. Μάλλον όλα τα βίντεο της εκπομπής και φυσικά τον κάθε καλεσμένο ξεχωριστά. Έτσι, για να οτιδήποτε έχετε χάσει μπορείτε να το δείτε εύκολα στο Facebook. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την αγαπημένη μας αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδουλή για όλες τις προβλέψεις αυτής της εβδομάδας. Ολυμπία, μας ακούς? Πέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Ελπίζω να πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο. Ναι, ήταν πολύ καλό. Α, ωραία. Είπες, και ωραία. Για σας εύχομαι το ίδιο, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να περιμένουμε για αυτήν την εβδομάδα, Ολυμπία? Λοιπόν, να σας πω. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ποικίλες επιρροές. Και πιο δύσκολες και πιο καλές. Μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή προς το Σάββατο έχουμε την Πανσέλινο του μήνα, η οποία συνοδεύεται και από σεληνιακή έκλειψη στο τρίτο δεκαήμερο του Κρυού, οπότε εκεί έχουμε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Αλλά αυτά θα τα αναλύσουμε καλύτερα την Παρασκευή και να μην σας πάω στα δύσκολα, να σας πάω στα λίγο πιο χαρούμενα τώρα. Α, για πες τα πιο χαρούμενα, μπράβο, ναι. Ναι, γιατί πέρα από αυτό, την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ όμορφο τρίγωνο μεταξύ της Αφροδίτης και του Ουρανού. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για Αφροδίτη Ουρανό, μου κάνει για έρωτα. Μου κάνει έρωτα σε αυτή την ερωτική μας ζωή. Μας δίνει έτσι μια καλή ένεση το σύμπαν την εβδομάδα αυτή. Και με την Αφροδίτη Ουρανό, ξέρετε, ισχύει πάντα το ρητό ότι ο έρωτας έρχεται από εκεί που δεν τον περιμένεις, mm-hmm. έτσι. Μια και έχουμε να κάνουμε με αναπάντα, είχαμε ξαφνικά γεγονότα, mm-hmm. τα οποία θα εξελίξουν πολύ την ερωτική ζωή mm-hmm. και μπορεί να μας φέρουν πραγματικά από εκεί που δεν το περιμένουμε μπροστά σε πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι κάποιες πολύ καλές γνωριμίες, mm-hmm. Με τις οποίες έχουμε να πούμε πολλά. Και να κάνουμε πολλά. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, μπορεί η όψη να φέρει και κάποιες οικονομικές ευκαιρίες. Μάλιστα. Και πραγματικά να δώσει και κάποιες σοβαρές λύσεις. Mm-hmm. Σε μια μερίδα ζωδίων που ευνοείται και που είναι εδώ. Πες μας, ποιοι ευνοούνται περισσότερο αυτήν την εβδομάδα. Βεβαίως, αυτό πάω να πω. Ότι από την όψη Αφροδίτης Ουρανού ευνοούνται ιδιαίτερα οι τοξότες, οι κρύοι, οι λέοντες και οι ζυγοί και οι δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου, αλλά και όσοι έχουν οροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια αυτά. Μπορεί να έχουν λύσεις και εξυπηρετήσεις από εκεί που δεν το περιμένουν σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους, αλλά παράλληλα να έχουν και απρόοπτα και πολύ ιδιαίτερα και ευχάριστα γεγονότα στην ερωτική ζωή. Ακόμα και αν είναι δεσμευμένοι, να περάσουν πολύ όμορφο με τον σύντροφό τους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τον κρυό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κρυό, που είναι από τα ζώδια τα οποία είναι από τα πολύ ευνοημένα, όπου ανοίγει και η κοινωνική ζωή των κρυών και νέα πρόσωπα μπαίνουν στο προσκήνιο και περισσότερες εξόδους θα έχουν και περισσότερη χαρά θα έχουν έτσι μέσα στις ημέρες αυτές και διασκέδαση. Είναι σε πολύ καλή φάση η κρυή του πρώτου δεκαημέρου και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό είναι πολύ πιθανό και ένας νέος έρωτας να κάνει την εμφάνισή του. Έτσι, πολύ ξαφνικά, ιδιαίτερα για τους κρυούς που έχουν γεννηθεί 30 Μαρτίου. Μάλιστα. Για αυτούς τους κρυούς λοιπόν αυτής της ημερομηνίας υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού που τώρα μπαίνει στα σχέδιά τους ή μπορεί να είναι και κάτι πολύ ξαφνικό και τους ξεσηκώνει. Mm-hmm. Να περάσουμε στον Ταύρο. Ωραία. Όπου εδώ έχουμε δύο σημαντικά σενάρια με την όψη Αφροδίτης Ουρανού. Το πρώτο έχει να κάνει με οικονομικά θέματα. Και εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθεί μία λύση σε κάτι που τους απασχολεί. Και ιδιαίτερα σε ό,τι τους απασχολεί τους Ταύρους με οικονομικά τρίτων. Δηλαδή εφορίες, δάνεια, διατροφές. Όλα θα βασανίζουν εδώ από τους Ταύρους και όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψουν κάποιες τέτοιες διευκολύνσεις ή ακόμα και λύσεις. Και να προκύψουν κυριολεκτικά σαν από μηχανής Θεός και να τους τακτοποιήσουν πράγματα. Το δεύτερο σενάριο βεβαίως μιλάει και για την ερωτική ζωή. Ιδιαίτερα οι Ταύροι που έχουν γεννηθεί 29 και 30 Απριλίου, mm-hmm. υπάρχει το ενδεχόμενο να ζήσουν κάποιες πολύ έντονες ερωτικές εμπειρίες. Τσεχόμαστε τα καλύτερα. Αμέ, τα καλύτερα, βέβαια. Και πάμε στους διδύμους. Και πάμε στους διδύμους και για τους οποίους και για αυτούς είναι πολύ ευνοϊκή η όψη. Ναι. Τόσο και από σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, mm-hmm. Όπου έχει να κάνει καθαρά με την ερωτική του ζωή και τις σχέσεις του. Είτε αναφερμένοι
το σκηνικό με τον σύντροφό τους, mm-hmm. είτε φέρνει στη ζωή τους ένα πρόσωπο το που ομολογουμένως θα τους προσφέρει πολύ έντονες συγκινήσεις. Mm-hmm. Και γενικά το κλίμα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα, mm-hmm. και επαγγελματικά ενδεχομένως να τους προκύψει κάτι ξαφνικό στους διδύμους του πρώτου δεκαημέρου, το οποίο να έχει και πολύ καλές προοπτικές. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Θα πάμε στα καρκινάκια τώρα. Ναι, ναι. Όπου εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με τα θέματα της επαγγελματικής ζωής, που κινείται σε αρκετά καλούς ρυθμούς τις ημέρες αυτές, αλλά και το κλίμα στο χώρο της δουλειάς φαίνεται να είναι καλύτερο και πιο ισορροπημένο. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το ενδεχόμενο οι καρκίνοι να έχουν ξαφνικές προτάσεις ή ευκαιρίες οι οποίες αφορούν τα επαγγελματικά τους και μπορεί να τους ανοίξουν πραγματικά νέους δρόμους, mm-hmm. τους οποίους θα πρέπει και να εξετάσουν πολύ καλά. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο για τους καρκίνους να έχουν μία ξαφνική αναβάθμιση στον ήδη υπάρχοντα χώρο τον εργασιακό τους. Πολύ ωραίο και αυτό. Ναι, είπαμε. Σήμερα έχουμε να πούμε καλά πράγματα. Πάρα πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Και εγώ το ίδιο. Για να πάμε και στα λιονταράκια. Λέοντες, ναι. Όπου κατά βάση τους επηρεάζει αυτή η όψη και βασικά επηρεάζει τον τομέα των ερωτικών τους, ο οποίος προβλέπεται να αλλάξει άρδιν και να αλλάξει τα πάντα. Ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα, ιδιαίτερα αν ήταν έτσι λίγο απογοητευμένοι, οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου φαίνεται να μπαίνουν σε μία νέα σχέση, ναι. που τους ανατρέπει τα πάντα και τους βάζει σε μία πολύ έντονη διαδικασία, mm-hmm. έντονα συναισθηματικά κίνητρα. Mm-hmm. Ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 1η και 2 Αυγούστου. Mm-hmm. Είναι πολύ καλές ημέρες επίσης, αν έχουν στο μυαλό τους να προωθήσουν κάποια σχέδιά τους. Θα έχουν τη δυνατότητα. Πανηγυρίζουν οι λιοντάρι που έχουμε εδώ πέρα. Τα λιοντάρια πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζουν κυριολεκτικά. Λες και περιμένουν τον έρωτα της ζωής του. Είναι από τους πολύ ευνοημένους. τώρα λοιπόν είναι οι μέρες που μπορούν να προωθήσουν σχέδιά τους και επαγγελματικά και πραγματικά να οδηγηθούν εκεί που πρέπει να πάνε και στα κατάλληλα άτομα τα οποία και θα τους στηρίξουν και θα τους δώσουν τη δυνατότητα μέσα από κάποιες ευκαιρίες να πραγματοποιήσουν αυτά που θέλουν. Πολύ ωραία. Και πάμε στους Παρθένους, όπου εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με το χώρο της οικογενειακής τους ζωής που ενεργοποιείται με αυτή την όψη, mm-hmm. και υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούν κάποιες απρόσμενες λύσεις, οι οποίες αφορούν οικονομικά τους ζητήματα και που τώρα έρχονται στην επιφάνεια, mm-hmm. και μπορεί να τους δώσουν πολύ καλές λύσεις και τακτοποιήσεις. Mm-hmm. Ή ακόμα οι Παρθένοι να δεχτούν μια σημαντική βοήθεια ή στήριξη από τα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, mm-hmm. η οποία θα τους δώσει μια πολύ σοβαρή ανάσα. Αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο και στον τομέα των επαγγελματικών τους, mm-hmm. να έχουν κάποιες ξαφνικές προτάσεις που να έχουν και καλό, ένα ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Ιδιαίτερα για τους Παρθένους που έχουν γεννηθεί 2 και 3 Σεπτεμβρίου. 2 και 3 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Ναι. Και πάμε. Και πάμε στους αγαπημένους μας ζύγους. Πολύ ωραία. Όπου και αυτοί είναι από τους πάρα πολύ ευνοημένους, mm-hmm. της όψης, μια και η Αφροδίτη είναι και η κυβερνήτης τους. Εστιάζει περισσότερο στον τομέα της κοινωνικής τους ζωής, όπου τώρα έχουν πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα. Νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή τους με πολύ ξαφνικό τρόπο. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο ένα από αυτά να τους συγκινήσει και πάρα πολύ. Μάλιστα. Και ένας ξαφνικός έρωτας είναι πολύ πιθανά να προκύψει για τους ζυγούς που έχουν γεννηθεί 2 και 3 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Επίσης, για αυτές τις ημερομηνίες υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιων ξαφνικών λύσεων ή διευκολύνσεων στον τομέα των συναλλαγών τους ή ακόμα κάποιες επαφές που έχουν τις μέρες αυτές προκειμένου να προωθήσουν κάποια θέματά τους να έχουν εντυπωσιακά καλά και απρόσμενα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Και περνάμε στους σκορπιούς μας, ναι. όπου εκείνο που φαίνεται να ενεργοποιείται είναι ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Είναι πολύ πιθανό να έχουν μια νέα πρόταση που να τους ευνοεί πολύ οικονομικά ή ακόμα στο χώρο της δουλειάς να τους δοθούν κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες, να αναλάβουν δηλαδή κάποιες επιπρόσθετες ευθύνες, οι οποίες όμως θα έχουν και επιπλέον οικονομικό όφελος. Mm-hmm. Ιδιαίτερα για τους σκορπιούς που έχουν γεννηθεί 2 και 3 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Για αυτούς υπάρχει και βεβαίως και το ενδεχόμενο μιας νέας ερωτικής ιστορίας που έρχεται στη ζωή τους με πολύ ξαφνικό τρόπο και εδώ. Γενικά από ό,τι έχω καταλάβει περισσότερο είναι το πρώτο δεκαήμερο που επηρεάζεται από κάθε ζώδιο. Ναι, γιατί η όψη αυτή αφορά του
πρώτου δεκαημέρου. Πρώτου ναι, δεκαημέρου. Είναι μέσα, γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Ωραία, και πάμε να δούμε τους τοξότες. Και πάμε στον τοξότη που είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές ημέρες αυτές. Και καλό είναι να φροντίσει να εκμεταλλευτεί ό,τι του έρχεται τώρα. Και βεβαίως έχει να κάνει με τα ερωτικά τους, όπου είναι πολύ πιθανό αφενός να αναθερμάνουν την ήδη υπάρχουσα σχέση τους, αφετέρου ένα νέο πρόσωπο να μπει έτσι πολύ διεκδικητικά στη ζωή τους, ιδιαίτερα για τους τοξότες που έχουν γεννηθεί 1η και 2 Δεκεμβρίου. Για αυτούς ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας, η οποία αφορά τον επαγγελματικό τομέα και που μπορεί να έρθει στη ζωή τους τελείως ξαφνικά, αλλά να έχει και πάρα πολύ καλές προοπτικές. Για τα επαγγελματικά, δεν σ' άκουσα τώρα τι μου είπες, το τελευταίο πράγμα για τους τοξότες. Ναι, 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 λέω ότι για τους τοξότες του πρώτου δεκαημέρου, 2 και 3 Δεκεμβρίου, θα υπάρχει το ενδεχόμενο να μπει στη ζωή τους και μια νέα πρόταση η οποία αφορά τα επαγγελματικά τους, η οποία να έχει να κάνει με συνεργασία και να έχει και πολύ καλές προοπτικές. Πολύ ωραία. Έτσι. Και πάμε στους εγωκεράκια. Και να περάσουμε στα εγωκεράκια. Τα καλύτερα. Περιμένω τα σύνορα. Τα καλύτερα, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, είναι δύο τα σενάρια της όψης. Το πρώτο μιλάει για ένα άνοιγμα στα επαγγελματικά σας. Το οποίο αφορά κάποια σχέδια τα οποία έχετε στο μυαλό σας και που τις μέρες αυτές τα προωθείτε και βρίσκουν και τον κατάλληλο αποδέκτη μέσα από τον οποίο θα μπορέσουν να εξελιχθούν. Το δεύτερο αφορά τα ερωτικά σας. Πολύ πιθανό τώρα τις μέρες αυτές να μπει στη ζωή σας μία σχέση που να έχει να κάνει με τον εργασιακό σας χώρο και η οποία θα έχει και έντονα ερωτικό χαρακτήρα, αλλά ωστόσο μπορεί να έχει και το στοιχείο και της κρυφής σχέσης, αλλά θα ζήσετε μία πολύ δυνατή συναισθηματική κατάσταση. Μάλιστα. Λέει εδώ. Αυτά είναι. Και λοιπόν, ας περάσουμε αυτό πάλι για τους εγώκερους πρώτου δεκαημέρου. Ναι, 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 πάλι για τους εγώκερους δηλαδή, πρώτου δηλαδή, πρώτο δεκαήμερο. Μάλιστα. Και να περάσουμε στους συντροχώους. Σχέδια και ιδέες που έχουν τώρα στο μυαλό τους και που με κάθε τρόπο θέλουν να τα πάνε παρακάτω, τις ημέρες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις κατάλληλες επαφές, οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα που θα τους βοηθήσουν σημαντικά. Και θα προωθήσουν με πολύ καλό τρόπο τα σχέδιά τους. Επίσης, ο φιλικός κύκλος ενεργοποιείται πολύ το διάστημα αυτό. Σαφώς υπάρχει μεγαλύτερη σύσφυξη με τα φιλικά πρόσωπα, έρχονται πιο κοντά. Από την άλλη μεριά, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο μία φιλία να πάρει μία τελείως διαφορετική τροπή με ξαφνικό τρόπο και να έρθουν πιο κοντά με ένα φιλικό τους πρόσωπο. Να γίνει δηλαδή πιο στενή η σχέση, πιο προσωπική. Και ίσως εχθείς, τελειώνουμε με τα ψαράκια, όπου εδώ αφορά το χώρο των επαγγελματικών τους η όψη. Υπάρχει πιθανότητα να έχουν νέα δεδομένα στην επαγγελματική ζωή, τα οποία θα έχουν ένα βαθμό δυσκολίας, δηλαδή θα χρειαστεί να δουλέψουν περισσότερο, ή πιο σκληρά, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα τους ανταμείψει η δουλειά που θα κάνουν. Ή ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο να βγει η δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα να αναγνωριστεί και να γίνει μια αναβάθμιση σε σχέση με τη θέση που βρίσκονται τώρα. Επίσης υπάρχει και το ενδεχόμενο για τους ηχθείς κάποιων οικονομικών απολαβών από εκεί που δεν το περιμένανε. Ιδιαίτερα για τα ψαράκια που έχουν γεννηθεί 28 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου. Πάρα πολύ ωραία. Μας μίλησε σήμερα για νέους έρωτες, νέα ξεκινήματα, επαγγελματικές, ναι, επαγγελματική άνοδος ουσιαστικά. Βέβαια. Άρα μέχρι την Παρασκευή τα πράγματα θα είναι καλά. Είναι καλά, ναι. Κινούνται σε αρκετά καλούς ρυθμούς. Βεβαίως, ας μην ξεχνάμε ότι η έκλειψη ήδη είναι ενεργή. Σωστά. Οι έκλειψεις πάντα επηρεάζουν. Και πριν, 15 μέρες, και πριν και μετά, βρισκόμαστε μέσα σε ένα δύσκολο πλανητικό σκηνικό, κακά τα ψέματα, όλοι το νιώθουμε. Απλά εδώ θα έχουμε την εβδομάδα αυτή τη δυνατότητα να πάρουμε μια σοβαρή ανάσα, που καλό είναι να φροντίσουμε να την εκμεταλλευτούμε, γιατί όλοι την αυτό έχουμε πάνω ανάγκη. Αυτό πάνω απ' όλα. Έτσι. Έτσι για να πούμε, την Παρασκευή βέβαια θα είσαι μαζί μας εδώ 6,5 ώρα να μας τα πεις όλα όσον αφορά την έκλειψη. Αλλά τι ακριβώς ουσιαστικά επηρεάζει η έκλειψη? Είναι περισσότερο στα ερωτικά, στα επαγγελματικά, σε τι είναι? Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Δημητρά μου, όπως όλες οι εκλήψεις, οι πανσέλινοι μάλλον, έχουν ένα βαθμό δυσκολίας και πολύ περισσότερο αυτή εδώ που έχει να κάνει και με τη σεληνιακή έκλειψη. Και γύρει πολύ έντονες συναισθηματικές καταστάσεις.
Σαφώς θα υπάρχουν κλεισίματα κύκλων. Γίνεται στον άξονα ακριού ζυγού που αφορά σχέσεις και συνεργασίες. Mm-hmm. Σαφώς λοιπόν θα υπάρξουν κλεισίματα κύκλων με την έκλειψη αυτή. Σαφώς εκείνοι που βάλλονται περισσότερο είναι η κρυή ζυγή, η καρκίνη και εγώκερη του τρίτου δεκαημέρου. Και βεβαίως με την έκλειψη αυτή έχουμε άλλη μια σοβαρή όψη, η οποία έχει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Αχ, θέλετε να σας τα πω τα δύσκολα τώρα, να μην σας αφήσω με τα καλά. Αλλά να σας τα πω. Λίγο μια... Να σας πω λίγο, να σας δώσω μια γεύση. Ναι, επειδή είναι ήδη ενεργή η έκλειψη, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Με την έκλειψη λοιπόν αυτή έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη όψη, η οποία είναι η αντίθεση του Άρη με τον Ποσειδώνα, η οποία τη συνοδεύει και η οποία πολύ συχνά μπορεί να μας βγάλει εύκολα εκτός μέτρου, εκτός ορίων και εκτός πραγματικότητος. Αυτό είναι. Έχει. Να τα πούμε καλύτερα την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα τα πούμε αναλυτικά. Είπαμε έτσι να δώσουμε μια γεύση. Ως την Παρασκευή θα φροντίσουμε να περάσουμε καλά. Ας φροντίσουμε όλοι να εκμεταλλευτούμε αυτά τα δώρα, τα μικρά ή τα μεγαλύτερα για κάποιους που μας δίνει το σύμπαν. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολυμπία Χριστοδουλή από το myastro.gr. Θα είσαι μαζί μας την Παρασκευή. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια στην εβδομάδα σου. Σας εύχομαι. Να είσαι καλά. Φιλιά. Και κάπου εδώ τελείωσε και για σήμερα η εκπομπή μας. Θέλω να μπείτε στο Facebook, να κάνετε like στο Ζήσε τη Ζωή και όπως καθημερινά 6 με 7 θα είμαστε πάντα μαζί σας. Αύριο Βασιλική Κούρια. Μιλάμε ουσιαστικά για διατροφή και πώς μπορεί να μας εξασφαλίσει στο να μην αρρωστήσουμε και να θωρακίσουμε σωστά τον οργανισμό μας. Και πραγματικά τιμή μας, αύριο θα έχουμε τον πλαστικό χειρούργο Ευάγγελο Κεραμίδα για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, ουσιαστικά το makeover μιας μαμάς μετά από την εγκυμοσύνη. Αύριο 6 με 7 θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Φιλιά πολλά, καλό απόγευμα.